for Fashion, είμαι η Κατερίνα Βλάχου και μαζί θα μιλήσουμε για fashion trends. Από τα πιο ανθρεπτικά catwalk μέχρι τα πιο εντυπωσιακά street styles. Αναλύσουμε celebrity outfits και φυσικά έχουμε το fashion music icon της εβδομάδας, τον Justin Bieber, όπως είδατε και χθες, για τον οποίο σήμερα θα μιλήσουμε και πιο αναλυτικά. Πάμε να μιλήσουμε για το fashion trend το σημερινό, το οποίο, παιδιά, έχει να κάνει με 4 πρωτότυπα prints, τα οποία, παιδιά, να ξέρετε, είναι και τα αγαπημένα μου. Θα δείτε marble, κάτι τέτοια περίεργα πράγματα, όπως βλέπουμε στην πρώτη φωτογραφία. Το marble, marble που δεν μπορώ να το πω, print, είναι λες και είναι βγαλμένο από τα rave parties των 90s. Γενικά έχουμε μέσα σε όλα τα back to zeros και όλα τα λοιπά, έχουμε και λίγο back to 90s, έως πολύ. Φέτος, γενικότερα, να ξέρετε, στη μόδα και στα αξεσουάρ, μη σας πω περισσότερο. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι το marble print σε παντελόνι, δηλαδή συνήθως σε μπλουζάκια το έχουμε δει, αλλά κοιτάξτε το, παιδιά, σε παντελόνι. Πόσο κομψό και πάρα πολύ ωραίο είναι με αυτό το λιλά πουκάμισο. Στη συνέχεια έχουμε το tie-dye. Έχω κάνει και βίντεο στο YouTube με tie-dye. Μου έχω βάψει μπλουζάκι με βαφές μαλλιών, παρακαλώ, όποιος θέλει να το δει. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα αληθινό φτιαγμένο tie-dye μπλουζάκι, full 90s. Και πάρα πολύ ωραία, παιδιά, συνδυάζεται με, σαν κουστούμι είναι το συγκεκριμένο, νέον πράσινο, πανέμορφο και πάρα πολύ κομψό παρόλα αυτά. Στην τρίτη φωτογραφία βλέπουμε το floral print της, το λουλουδένιο, ρε παιδί μου, print, το οποίο βλέπουμε να επαναλαμβάνεται στο παντελόνι με ένα λευκό πουκάμισο, το κάνει επίσης έτσι σικάτο και ωραίο, και αυτό θεωρείται, παιδιά, να ξέρετε, 90s. Και τέλος, θα σας μιλήσω για την σκακέρα, αλλά όχι την απλή σκακέρα που φοράγαμε εμείς στα εφηβικά μας χρόνια, αλλά τη σκακέρα με χρώμα που την κάνει ακόμα πιο ανοιξιάτικη, γιατί δίνει, σκεφτείτε μια σκακέρα λευκή-πράσινη, πόσο ρομαντική και χαρούμενο κάνει το outfit κάτι τέτοιο, και στην κοινή φωτογραφία πέφτει και το φως του ήλιου, είναι όλα πάρα πολύ όμορφα και ρομαντικά. Πάμε στο πρώτο μας break να ακούσουμε The Weeknd, το Save Your Tears, και φυσικά επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στο Mad for Fashion και έχει έρθει η ώρα να σας μιλήσω για τα αγαπημένα celebrity outfits που έχουν φορέσει και έχουν φωτογραφίσει στο Instagram, αλλά λίγο πριν σας μιλήσω για αυτά, έχω να σας αναφέρω για το δεύτερο βιβλίο, σε συνέχεια αυτό που λέγαμε χθες. Γιατί τι σας έλεγα χθες, ότι, παιδιά, πάρα πολλές σειρές ή ταινίες τις οποίες παρακολουθούμε, ξέρετε ότι μπορεί να είναι βασισμένες σε κάποιο βιβλίο. Σε αυτή, λοιπόν, παιδιά, την περίπτωση, η Enola Holmes, όπως σας μίλησα και χθες, είναι βασισμένη, παιδιά, σε βιβλίο με τον ίδιο τίτλο, αλλά πέρα από το πρώτο βιβλίο το οποίο έχει βγει και έχει μόλις κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ψυχογιός, έχουμε και το δεύτερο βιβλίο της σειράς, που λέγεται Enola Holmes, η υπόθεση της αριστερόχειρης Λέδης. Και είμαι σίγουρη ότι όλοι ανυπομονείτε να δείτε τι έχει γίνει και μπορείτε φυσικά να το αποκτήσετε, φυσικά, όπως σας είπα και πριν, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Πάμε να δούμε celebrity accounts. Πρώτα της αγαπημένης μου Evelyn Kazantzoglou, η οποία, παιδιά, ό,τι και να φορέσει το απογειώνει. Βλέπουμε τώρα ότι φοράει ένα φόρεμα με ρίγες κόκκινες και λέει σαν καραμελίτσα, είναι πανέμορφη. Είναι, παιδιά, έχει και τα πιο εντυπωσιακά μαλλιά, τη θεωρώ πανέμορφη top, την Evelyn Kazantzoglou. Στη συνέχεια βλέπουμε την Cardi B, η οποία τη βλέπουμε να φοράει ένα πλεκτό από πάνω, πάρα πολύ ωραίο designer. Από κάτω μία φούστα με ρίγες, επίσης πολύ καλοκαιρινό, πολύ ναυτικό στυλ, και μία μπλε ρουά τσάντα και λευκές γόβες κούκλα, η φίλη μας. Και το, ας δούμε την Kim Kardashian δίπλα σε ένα άλογο με full leather outfit από το top, από το παντελόνι, από τις καφέ δερμάτινες μπότες, είναι κούκλα και μου αρέσει πάρα πολύ που έχει ακριβώς την ίδια απόχρωση τα μαλλιά της με το τρίχωμα του αλόγου.
τέτοιες λεπτομέρειες με να με κερδίζουν, το ξέρετε. Πάμε στη συνέχεια να δούμε ποιος μπορεί να φόρεσε ακριβώς το ίδιο φόρεμα, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ακριβώς, παιδιά, το ίδιο φόρεμα από τον Ιταλό designer Lorenzo Serafini. Έχουμε την Priyanka Chopra και την Bella Thorne σε διαφορετικές εμφανίσεις και τις δύο. Φανταζεστε να τις πετυχαίναμε μαζί σαν τις κουμπάρες. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στην Bella Thorne φαίνεται, παιδιά, το εσώρουχο, που ναι, είναι διάφανο το ρούχο. Θα προτιμούσα δηλαδή να φορούσε ένα εσώρουχο το οποίο να φτάνει μέχρι τη μέση. Μπορεί να φταίει και το φλας, παιδιά, πολλές φορές και τέτοιες λεπτομέρειες τις δείχνουν τα φλας από τις φωτογραφίες. Μπορεί στο fitting να μην φαίνονταν τίποτα από όλα αυτά, όμως τη Priyanka θα διαλέξουμε ως την καλύτερη εμφάνιση και ας φταίει η φωτογράφηση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε όμως να ακούσουμε Ava Max με Kings and Queens και επιστρέφουμε. Και θέλω να κάνω τα μαλλιά μου σαν την Ava Max, μισά καρέ, μισό μακρύ. Θα με σταματήσει κάποιος, δεν ξέρω. Βλέπω να εμφανίζομαι έτσι την άλλη φορά. Επιστρέψαμε στο Mad for Fashion και έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε για το Fashion Music Icon της εβδομάδας, τον Justin Bieber. Και πάμε να δούμε, παιδιά, τι έχει φορέσει σε αυτή την πορεία ο Justin Bieber, κάποιες χαρακτηριστικές του φωτογραφίες. Πρώτα θα τον δούμε το 2016. Φοράει ένα distressed, τα distressed είναι τα jeans τα οποία είναι σχισμένα, τέλος πάντων, από Yves Saint Laurent, γιατί άμα δεν είναι το jeans designer, τι είσαι. Φοράει ένα αισθητικό jacket από πάνω, μία μπλούζα με ρίγες και λευκά παπουτσάκια. Α, πάλι σκουφί που φοράει ο φίλος μας, τώρα το είδα. Βλέπετε ότι είναι καλοντημένος. Ναι, τον πετυχαίνουμε απλά στον δρόμο και εξακολουθεί να είναι μονίμως καλοντημένος. Πάμε να τον δούμε την επόμενη φωτογραφία με ένα tie-dye hoodie. Βλέπετε που τα tie-dye είναι back to 90s και είναι τάση. Κοιτάξτε τι ωραίο hoodie που είναι αυτό με αυτές τις αποχρώσεις μπορντόλευκές. Και ένα χακί παντελόνι από κάτω το οποίο έχει σαν περάσματα από μελάνι και αντίστοιχου χρώματος μπέζ παπούτσι, πάρα πολύ ωραίο. Πόση παπαράτσι ρε παιδιά στον άνθρωπο. Πόση παπαράτσι. Στη συνέχεια τον βλέπουμε με ένα πόλο μπλουζάκι, sporty sneakers και cargo shorts. Είναι αυτά που λέμε ότι θα τον δεις να φοράει κάτι που θα πεις και θα το φοράει εκείνος και θα είναι κομπλέ και θα είναι ωραίος και έχει και μ' αρέσει η κίτρινη φωσφοριζά λεπτομέρεια που κάνουν τα παπούτσια του από κάτω. Το 2010 λοιπόν όμως, που ήταν μικρούλης, τον βλέπουμε στο Kiss FM στα Nokia Plaza το Φεβρουάριο τέλος πάντων του 2010, όπου φοράει χαρακτηριστικά κίτρινα φωσφοριζά παπούτσια με μαύρα κορδόνια. Εντάξει, είναι παιδάκι, φοράει κάτι έτσι και την ηλικία του, αλλά δεν είναι καλοντημένος, καθώς φοράει και ένα τζιν σκούρο, το τζάκι, εντάξει, θα μπορούσε να μην φορούσε τζάκετ από πάνω. Αλλά το καταλαβαίνω, δεν μπορώ να πω τι έβαλε, θα πω ότι το καταλαβαίνω. Πάμε στην Ισπανία, στη Μανδρίτη, τον Νοέμβρη του 19, όπου παίρνει το δίσκο της χρονιάς στην Ισπανία, παιδιά, εδώ πέρα, ο Justin Bieber, και φοράει ένα δερματίνι, νομίζω, μεταλλικό τζάκετ, φουλ καθρέφτη σχεδόν μεταλλικά παπούτσια, ακριβώς την ίδια απόχρωση με το τζάκετ, και μαύρο παντελόνι από κάτω. Γενικά βλέπετε ότι συνδυάζει τη ζακέτα του, το τζάκετ του, με την απόχρωση στο παπούτσι. It's okay. Και πάμε το 2009, στο Jingle Ball event το οποίο γίνεται το 2009, που φοράει ένα all denim look, πάρα πολύ ωραίο. Και θα μπορούσε να φορεθεί και τώρα, παιδιά, που έχουμε επιστρέψει στα denim. Κάπου έχει σπάσει ο καημένος στο πόδι του. Το βλέπετε κι εσείς, ότι φοράει ναύστικα. Πάμε να τον απολαύσουμε λοιπόν στο Yummy και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στο Mad for Fashion, είμαι η Κατερίνα Βλάχου και έχει έρθει, παιδιά, αυτή η ώρα και η στιγμή των beauty tips. Και για τι πράγμα θα σας μιλήσω εγώ σήμερα, τι έχω λυσάξει να σας πω, για μαλλιά. Ας μιλήσουμε λοιπόν για φράτζα. Φράτζα, φρατζούλα, είναι κάτι το οποίο είτε θα το δημιουργήσετε επειδή θέλετε να μακρύνετε τις αφέλειες. Π.χ. καλή ώρα, εγώ έχω βάλει λάκ στις αφέλειες για να φεύγω ότι είναι μακριές και έχουν πάει πίσω από τα αυτιά. Είτε, βρε παιδί μου, σας αρέσουν οι φράτζες και πάτε να το κάνετε επίτηδες. Φράτζα θεωρείται κάτι το οποίο είναι λίγο πιο μακρύ από τις αφέλειες και συνήθως ταιριάζει πάρα πολύ ωραία άμα κάνουμε τα μαλλιά μας στο πλάι. Δηλαδή κάνοντας τη χωρίστρα στο πλάι και πηγαίνοντας τα μαλλιά μας και με ένα συγκεκριμένο κούρεμα που κολακεύει σχεδόν, παιδιά, όλα τα σχήματα προσώπου.
Η φράτζα, παιδιά, είναι κάτι το οποίο όταν εγώ ήμουν γυμνάσιο είχε γίνει τεράστιο μπαμ. Είχαμε ξαφνικά όλες φράτζα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι διαχρονικό παρόλα αυτά και επιστρέφει. Μπορείτε να την συνοδεύσετε με πάρα πολύ ωραία αξεσουάρ, δηλαδή όπως υπάρχει η φράτζα να βάλετε κάποια κοκαλάκια και κάτι στο πλάι, ή να την αφήσετε, παιδιά, σκέτη και μόνη της, καθώς είναι πάρα πολύ ωραία. Κάτι το οποίο πολλοί δεν λαμβάνουμε υπόψη είναι ότι η φράτζα ταιριάζει και πάρα πολύ ωραία σε πιο κοντά μαλλιά. Δεν αναφερόμαστε δηλαδή και σε πάρα πολύ μακριά μαλλιά με φράτζα. Καθώς ένα pixie cut, αν υπάρχει αυτή η φράτζα, γλυκαίνει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν, παιδιά, ήταν το Man for Fashion. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6.30 ώρα. Φυσικά ήμουν η Κατερίνα Βλάχου, αν δεν σας το έχω πει 100 φορές. Και θέλω εσείς, παιδιά, του YouTube κάτω στα σχόλια να μου πείτε για ποιο θεματάκι στα beauty tips θα θέλατε να αναλύσουμε. Γιατί όπως ξέρετε, λαμβάνουμε υπόψη αυτά που λέτε από κάτω και ο Justin Bieber φυσικά ήταν δικιά σας επιλογή. Τα λέμε, παιδιά μου, αύριο. Γεια σας.